Ένα σημαντικό για κοινωνικό σκοπό φιλικό παιχνίδι παλεμάχων θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης. Όλοι μαζί για την αγγελική μας το μήνυμα όλων των συντελεστών που θα αγωνιστούν στο φιλικό δίνοντας χαρά, αισιοδοξία και οικονομική προσφορά για ταχύ ανάρρωση στην δική μας αγγελική. Πρώτος ο ΠΑΟΚ αποδέχτηκε την πρόταση του διοργανωτή Παλαισβιακού και θα συμβάλλει στο να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι το οποίο θα ικανοποιήσει όλους και πολύ περισσότερο τον κόσμο που θα παραβρεθεί στο στάδιο για τον κοινωνικό αυτό σκοπό. Παλαισβιακός έχει μέχρι τώρα διοργανώσει σημαντικά φιλικά όπως η ομάδα Euro 2004, η τουρκική Καρσίγεκα, η ομάδα των ηθοποιών ποδοσφαιριστών του Μάρκου Σεφερλή και η ομάδα βετεράνων του Ολυμπιακού. Σειρά τώρα παίρνει η ομάδα παλεμάχων του ΠΑΟΚ. Εκτός από τοπικό επίπεδο, η ομάδα έδωσε για κοινωνικό πάντα σκοπό και φιλικά παιχνίδια σε Λίμνο και Χίο. Το απόγευμα της Δευτέρας έφτασε στη Μυτιλίνη η αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τα αστέρια του παρελθόντος να παρελάσουν στο Δημοτικό Στάδιο της Μυτιλίνης την Τρίτη το απόγευμα. Στο αεροδρόμιο, τα παιδιά του Απόλλωνα Βουναρακίου που ανήκουν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στους βετεράνους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Κοντά στα παιδιά του Απόλλωνα που πήγαν να υποδεχτούν την ομάδα του ΠΑΟΚ και ο γνωστός τραγουδιστής Θέμης Αδαμαντίδης, ο οποίος βρίσκεται στο νησί μας μαζί με την ορχήστρα του και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί μαζί με τους μελλοντικούς ποδοσφαιριστές της Λέσβου. Το φιλικό της Τρίτης θα αρχίσει στις 8 το βράδυ.